ένα ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει σαν τοπική κοινωνία πάρα πολλές φορές είναι η διέλευση των οχημάτων από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Καστέλου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα και μάλιστα θανατηφόρα, με αποτέλεσμα να έχουμε θρηνήσει αρκετούς συμπολίτες μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να σας πω, σαν πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγκρίθηκε ομόφωνα μία μελέτη και ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο συνέταξε και θεώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου έπειτα από πρόταση του Δημάρχου του κυρίου Βουρνού προκειμένου να γίνουν κάποια έργα στη συγκεκριμένη οδό με την κατασκευή νησίδων και την τοποθέτηση διαφόρων άλλων υλικών οδικών, εάν μου επιτρέπετε η έκφραση, προκειμένου η διέλευση των οχημάτων να γίνεται με μειωμένη ταχύτητα και να αποφευχθούν τα ατυχήματα τα οποία σημειώνονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι λοιπόν, όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος και στον χάρτη τον οποίο έχουμε εδώ, στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για την περιοχή, επαναλαμβάνω, του Καστέλου. Υπάρχει ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής του Καστέλου εδώ. Μπροστά από τον Ιερό Ναό προβλέπεται η δημιουργία νησίδας, καθώς και επίσημης διέλευσης των πεζών. Και προ του Ιερού Ναού, δηλαδή στο τέλος της οδού Έλενας Βενιζέλου, αλλά και στην αρχή της οδού Μητροπολίτου Παντελεήμονος Φωστίνη και οδεύοντας προς την παραλία της Αγίας Παρασκευής, προς το τάγμα του Δεσπότη, θα αναπτυχθεί μία επιμήκης νησίδα μέσα στον δρόμο, μπροστά από τον Ιερό Ναό και σε μέρος, στο τελευταίο μέρος της οδού Έλενας Βενιζέλου, προκειμένου με τον τρόπο αυτό, με την κατασκευή αυτή, να αποφευχθούν, επαναλαμβάνω, τα ατυχήματα που έχουν σημειωθεί εδώ και πάρα πολλά έτη και είναι θανατηφόρα και να μειώνεται η ταχύτητα των διερχομένων οχημάτων. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επαναλαμβάνω ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανήκει στον Δήμαρχο, τον κύριο Βουρνού. Η μελέτη σχετική, η τεχνική περιγραφή καλύτερα και η εκπόνηση του τοπογραφικού έχει γίνει από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου της Χίου. Θεωρείται υποέργο στο έργο με τίτλο «Κατασκευή προσβάσεων πεζών» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και πρέπει να σας πω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης 26 Απριλίου είναι θέμα προς συζήτηση και λήψη της σχετικής απόφασης. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος θα αναλάβουν την διεκπεραίωση του όλου ζητήματος.